Το AI περιεχόμενο έχει μπει πλέον στις ζωές μας. Παρατηρούμε και στην Ελλάδα πάρα πολλές ιστοσελίδες πάνε και παίρνουν υλικό από τις πλατφόρμες τις γνωστές ή κάποια άλλα tools που γράφουν κείμενα, τα παίρνουν όπως είναι, copy-paste και τα πετάνε μέσα στα site. Η Google τον προηγούμενο μήνα έβγαλε ένα μεγάλο core update και ένα AI update. Τι γίνεται εδώ? Αρχίζει και βαράει penalties. Οι ιστοσελίδες οι οποίες έχουν χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο και είναι τα περισσότερα κείμενα, η πλειονότητα αυτών, αντιγραφή, επικόλυση, πάνω στα άρθρα και στις σελίδες τα οποία δημιουργείται, ανεβάζεται, αρχίζει και βαράει penalties και ρίχνει τα site στην κατάταξη. Τι πρέπει να κάνεις γι' αυτό? Πρέπει να κινηθείς άμεσα, αν έχεις δουλέψει έτσι, και να αρχίσεις να επεξεργάζεσαι αυτά τα κείμενα για να βγει ένα ποιοτικό περιεχόμενο. Τι σημαίνει επεξεργάζομαι? Σημαίνει γράφω με τα χέρια μου. Σημαίνει απαντάω στην πληροφορία και δεν αντιγράφω ό,τι μου πασάρει το πρόγραμμα, ό,τι μου πασάρει το tool, όπως κάνει η πλειονότητα πλέον. Όταν λοιπόν η Google εντοπίσει, και αν δεν το έχει δει ακόμα στο δικό σου site, πίστεψέ με, θα το δει, θα αρχίσει να χάνει θέσει και ειδικότερα αν είσαι στην πρώτη σελίδα, θα πέσει ραγδαία. Ουσιαστικά μιλάμε, μπορεί να πέσει και δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σελίδα. Μπορεί και πολλέ φορέ να σε εξαφανίσει από τα αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι αυτό είναι κομβικό για τη δική σου επιχείρηση, ειδικότερα να κάνει SEO χρόνια. Άρα τα κείμενα που δημιουργούμε, τα επεξεργαζόμαστε, τα φτιάχνουμε και πριν κάνουμε κάποια επεξεργασία με κάποιο tool, αν χρησιμοποιούμε tools τέτοιου είδους, πρέπει να ξέρουμε ότι περνάμε τον έλεγχο αυτών. Άρα λοιπόν δεν αντιγράφουμε κείμενα έτσι, παρότι σου φαίνεται εύκολο, απλό και σου φαίνεται έτσι προσελκύσιμο για να μπορείς να ανεβάζεις κείμενα σωριδών. Η Google πλέον το έβγαλε αυτό το update και αρχίζει και βαράει ανελέητα. Οπότε πρόσχε και για το δικό σου site.